μονοπάτι που ξεκίνησε ουσιαστικά με την κρίση του Εύρου και ακολούθησαν όλα τα γνωστά γεγονότα με το Ρουκ Ρέις και τις καθημερινές παραβιάσεις. Δεν ξέρουμε αυτό το μονοπάτι που θα καταλήξει με φόντο τις εκλογές που θα γίνουν την επόμενη χρονιά στην Τουρκία. Θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι πιο προετοιμασμένη και να ακολουθήσει μια πιο σκληρή γραμμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθότι είδαμε και στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής ότι στο κοινό ανακοινωθέν δεν υπήρξε παραμικρή φράση, παραμικρή δήλωση σχετικά με τις τουρκικές παραβιάσεις που γίνονται καθημερινά. Και γενικά όλη αυτή η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ουσιαστικά κρατάει ίση απόσταση μεταξύ θήτη και θύματος, όπου στην προκειμένη το θύμα, τα θύματα ουσιαστικά η Ελλάδα και η Κύπρος είναι και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαντάζομαι και είναι η πραγματικότητα ότι αναδεικνύει την υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εσείς που είσαστε και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, πιάνετε ένα διαφορετικό κλίμα, δηλαδή είναι φιλοτουρκικό ή αδιάφοροι είναι οι Ευρωπαίοι απέναντι στο αυτό ζήτημα? Εντάξει, στην προκειμένη δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι φιλοτουρκικό, αλλά στην πραγματικότητα γίνεται φιλοτουρκικό, καθώς όταν κρατάς ίση απόσταση μεταξύ, όπως είπα, θήτη και θύματος, είναι σαν να βρίσκεσαι με την πλευρά του θήτη. Λοιπόν, εκεί θα έπρεπε να πατήσει η ελληνική κυβέρνηση, με την έννοια ότι τη στιγμή που τρέχουν πάρα πολλές εξελίξεις με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος της ελληνικής κυβέρνησης να είναι βασιλικότερη του βασιλείου στο Ρωσο-Ουκρανικό ζήτημα, να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην ζητάει ως αντάλλαγμα, να το πούμε, ως ανταπόδοση, μια στήριξη που ουσιαστική στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, Ελλάδα και Ευρώπη, δεν θέλω να προσθέσω να πούμε λίγο στην οικονομία. Θα ήθελα πολύ να μην διαφωνήσω με τους συναδέλφους, γιατί σε αυτά τα ζητήματα είναι καλό όσο γίνεται να συμφωνούμε.